Για παιδιά είναι και έχει συνταγές μαγειρικές και ζαχαροπλαστικής. Τα γλυκά της γιαγιάς Κανέλλας, περίμενε. Το παιδικό παραμύθι της Καλλιόπης Γιαννάκου, οι συνταγές της γιαγιάς Κανέλλας, που έχει τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO, παρουσιάστηκε στο ξενοδοχείο Αστέρι της Πάτρας. Πρόκειται για ένα βιβλίο που μέσα από τις σελίδες του μεταφέρει στα παιδιά τις παραδόσεις της ελληνικής οικογένειας, αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς που υπήρχαν στις παραδοσιακές οικογένειες και προτάσει τη σημασία της διατήρησής τους. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σωροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών Δανιήλης και ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας. Βλέπω ότι αυτά τα παραμύθια είναι λίγο βία. Δυστυχώς. Προσπάθησα πάρα πολύ το παραμύθι να περάσει πολλά μηνύματα τα οποία να έχουν αγάπη, αλληλεγγύη, παιδιά που βάζουν, να απευθύνεται σε παιδιά που βάζουν στόχους και τους καταφέρνουν. Το συγκεκριμένο παραμύθι έχει ηθικά διδάγματα τα οποία απορρέουν μέσα από τον τρόπο επικοινωνίας της γιαγιάς με τις εγγονές της αλλά και όλων των υπολείπων μελών της οικογένειας μεταξύ τους. Διδάσκει στα παιδιά σεβασμό και αγάπη προς τους μεγαλύτερους, σεβασμό και αγάπη μεταξύ τους, αλλά και την ανάγκη να βάζουμε στόχους στη ζωή μας και να παλεύουμε για να τους πετύχουμε. Επίσης, διδάσκει εγκράτεια στις προκλήσεις της ζωής και σεβασμό στους αδύνατους. Θέμα για το οποίο μίλησε ο εκπαιδευτικός Πολύβιος Προδρόμου. Οι συνταγές της γιαγιάς Κανέλλας, που έχει γράψει η αγαπημένη του Πόπη, Καλλιόπη Πόπη Γιαννάκου, είναι, εγώ θα πω τώρα που έχω την ευθύνη της παρουσίασης, ένα συγκλονιστικά τρυφερό και νοσταλγικό βιβλίο που δεν αφορά μόνο μικρούς και μεγάλους, απλά έτσι όπως λέμε, είναι ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. Η γιαγιά είναι αυτή η γιαγιά που μεγάλωσε εμάς. Μια γιαγιά η οποία δεν μάλωνε ποτέ τα παιδιά της. Ήταν μια ομπρέλα πάνω από τα παιδιά, μια ασπίδα προστασίας είχε πάντα μόνιμα. Ήταν αυτή που ήταν ο κυματοθράφης όλης της τρικυμίας μέσα στην οικογένεια, προκειμένου τα παιδιά να μην νιώσουν ούτε την απειλή, ούτε το φόβο, ούτε την οργή της οικογένειας, το θυμό κτλ. Το συγκεκριμένο παραμύθι έχει γίνει και παιδική θεατρική παράσταση που παίζεται σε σκηνές της Αθήνας.